Καλώς ήρθατε στο Καλανούρανό μας. Άλλη μια Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη δεν θα είναι μαζί μας ο Σπύρος. Οπότε θα ταξιδέψουμε μαζί στο Καλανούρανό. Το ταξίδι θα έχει αρχαία Αθήνα σε ένα πλαίσιο εικόνα. Σαν να δω μια ολοκληρωμένη εικόνα των συμβάντων, το τι συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα. Χωρίς παρεμβολές σε τρίτα θέματα, γιατί για να έχουμε μια εικόνα το τι συνέβαινε τότε και να το συγκρίνουμε το σήμερα και να κατανοήσουμε επιτέλους ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα. Η δημοκρατία είναι μια ψευδαίσθηση. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία, λίγο ιστορικά, με πολιτιακές μεταβολές όπως μας έχει αναφέρει ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία. Η πρώτη πολιτική μεταβολή ήταν του Ίωνα με τέσσερις φυλές που χάνεται στο παρελθόν. Μετά ήταν ο Οθυσσέας. Ήταν η προδράκοντα εποχή, αρχαϊκή χρόνη. Βασιλεία υπήρχε τότε σε γενικές γραμμές και αριστοκρατία. Η γέννη αριστοκρατία είναι λίγο αόριστη, δηλαδή τι... Υποτίθεται ήταν ευγενείς άριστοι επειδή είχαν λεφτά και μπορούσαν να έχουν δασκάλους να τους μάθουν πέντε πράγματα, οπότε ήταν άριστοι αυτοί και άξιστοι όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν φαινόταν κάτι τέτοιο να συμβαίνει, γιατί τελικά οι ευγενείς και οι άριστοι, αντί να είναι άριστοι και ευγενείς και αριστοκράτες τέλος πάντων, ήταν εκμεταλλευτές. Οπότε δεν είχε πολύ νόημα ή δεν τους είχαν μάθει σωστά οι δάσκαλοι, οι ίδιοι δεν τα είχαν πάρει τα μαθήματα σωστά. Η τρίτη πολιτική μεταβολή ήταν ο Αδράκοντας, νομοθέτης. Κάπου στο 620 π.Χ. μέχρι τότε υπήρχαν άγραφοι νόμοι. Το χαρακτηριστικό των νόμων του Δράκοντα ήταν ότι με το παραμικρό η πίνη ήταν θάνατος. Ήταν λίγο υπερβολικό, λέει, το σκηνικό με τον Δράκοντα. Από εκεί έχει μείνει το Δρακόντια μέτρα που λένε για τα λοιπά. Ίσχυε τότε ότι όσοι οι Αθηναίοι διέθεταν όπλα είχαν και πολιτικά δικαιώματα, με τη λογική ότι αν γίνει πόλεμος ποιος θα πάει να τρέξει να πολεμήσει. Αυτός που θα πάει να τρέξει να πολεμήσει, αυτός έχει και δικαιώματα. Δεν είναι όπως σήμερα που η πολιτική ηγεσία παίρνει αποφάσεις, αλλά δεν πολεμάει ποτέ. Και όταν είναι να πολεμήσει, ξεπουλάει αντί να πολεμήσει. Τέλος πάντων. Τέταρτη πολιτιακή μεταβολή ήταν ο Σόλων, ο νομοθέτης. Και γιατί επιλέχθηκε ο Σόλων? Ο Σόλων ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Αθήνας. Διαβασμένος, ταξιδεμένος. Πολύ ταξιδευμένος. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο Σόλωνας είναι ο εξής, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι αριστοκράτες, που δεν ήταν αριστοκράτες ούτε ευγενείς τελικά στην ουσία, είχαν εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τον απλό λαό που είχε φτάσει σε σημείο ο Αθηναίος δεν γίνεται δούλος Αθηναίου. Από δάνεια και από τόκους. Βλέπετε ότι ο τόκος δεν είναι δημιούργημα των Εβραίων, αλλά ήταν δικό μας δημιούργημα. Απλά το αντιγράψαν αυτοί. Και είχε φτάσει σε ένα σημείο η Αθήνα να έχει... στην Αθήνα οι λίγοι να έχουν πολύ ισχυρή δύναμη και οι πολλοί να είναι δούλοι των λίγων. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα, γιατί στην αρχή Αθήνα δεν υπήρχαν αγάπης και λουλούδια. Εκεί ήταν πολεμική η νοοτροπία, ξεσηκώθηκαν εναντίον των πλουσίων. Οι πλουσίοι βέβαια σαφώς και είχαν λεφτά και δώσανε σε κάποιους να τους αντιπολεμήσουν. Επειδή όμως οι πολλοί ήταν οι φτωχοί, τα πράγματα δυσκολέψαν για τους πλούσιους. Οπότε κάποια στιγμή αναγκαστήκαν να φωνάξουν ο Σόλωνα. Ήταν η συμφωνία μεταξύ πλουσίων και φτωχών να βρουν ένα άτομο ο οποίος ό,τι πει να ισχύσει, ό,τι και να λέει αυτό. Οι πλούσιοι επιλέξαν τον Σόλωνα γιατί ήταν σίγουροι, επειδή και ο Σόλωνας ήταν ευγενής και ο Σόλωνας ήταν πλούσιος, ότι τελικά θα
έφτιαχνε τα πράγματα έτσι, τους νόμους έτσι ώστε να ευνοηθούν οι πλούσιοι. Οι φτωχοί νομίζαν ότι ο να τα ισοπεδώσει όλα, θα τα μοιράσει όλα εξίσου σε όλους. Ο Σόλων όμως επειδή ήταν σοφός, είδε ότι δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό που μπορούσε να γίνει ήταν η εξορρόπηση. Να κλείσει η χαοτική ψαλίδα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών σε μια καθημερινότητα. Βέβαια, αυτό είναι ωραία στη θεωρία. Στην πράξη, πώς περνάει το καθετή, είναι το θέμα. Αντιδράσεις υπήρχαν και από τους μεν και από τους δε τελικά. Διότι όλοι και οι δύο πλευρές θα θέλανε όλα για τον εαυτό τους. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Σόλων, που ήταν και το βασικότερο, ήταν η συσάχθεια. Ήταν η γνωστή συσάχθεια που του έχει κυκλοφορήσει τώρα με το μνημόνιο πολύ αυτή η λέξη. Ήταν σίω το άχθος, δηλαδή αφαιρώ το βάρος. Αυτό έχει μείνει στους αιώνες ως λαϊκό, εντάξει, η έννοια βέβαια είναι λίγο παραποιημένη. Το λαϊκό το έχουν εκμεταλλευτεί οι κομμουνιστές και το λένε ο λαός, λαός και εννοώ τους κομμουνιστές. Θα αρέσει και ο υπόλοιπος λαός που δεν είναι κομμουνιστές, δεν είναι λαός. Τέλος πάντων. Περνάει νόμο με τον οποίο απαγορεύει από εδώ και πέρα Αθηναίος να κάνει Αθηναίο δούλο από τόκους και χρέη. Και σιγά σιγά ο Σόλων βάζει τη βάση της δημοκρατίας παγκοσμίως. Τέσσερα πρόσωπα παίξαν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της δημοκρατίας στον κόσμο. Δεν υπήρχε, όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν ούτε νόμους ούτε τίποτα. Ο Σόλων λοιπόν ήταν ο πρώτος νομοθέτης. Έπαιξε ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Ήταν απλά ένας νομοθέτης. Πέρασε νόμους καινούριους, καινοτόμους. Πρώτη φορά συνέβαινε αυτό στον κόσμο ολόκληρο και στην Αθήνα. Υπήρξαν αντιδράσεις φυσικά, αλλά εφόσον είχαν συμφωνήσει ότι ό,τι πει ο Σόλων θα γίνει, πέρασε. Να πούμε όμως δύο λόγια για τον Σόλωνα, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γεννήθηκε το 638 π.Χ. από πλούσια οικογένεια, καταγωγή από το βασιλείο Κόδρο. Δηλαδή ήταν από βασιλική γενιά. Ήταν ποιητής και σοφός. Ήταν η σοφία του, ήταν γνωστό. Ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Ταξίδεψε πολύ. Και αυτό βοηθάει γενικότερα για να έχουμε μια σφαιρικότερη αντίληψη τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί όσο και η Αθήνα να ήταν ανώτερη από όλους τους υπολείπους, αν δεν δεις τους άλλους, να δεις τα σφάλματα ή έστω το ένα σωστό από τα 50 σφάλματα που έχουν, δεν βελτιώνεις εσύ. Ο Σόλωνας ήταν πλούσιος, ταξίδεψε παντού, είδε πολλά. Και έτσι σιγά σιγά έφτιαξε την νοημοσύνη του, την ανέβασε ψηλά και μπορούσε να γίνει νομοθέτης μετά. Γι' αυτό και τον καλέσανε. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα ήταν οι εξής. Δημιούργησε την Βουλή των 400. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι φυλές στην Αθήνα ήταν 4. Έτσι. Βουλή των 400 που σήμαινε 100 άτομα από κάθε φυλή. Οι βουλευτές αυτοί, δηλαδή η Βουλή των 400, οι 400 βουλευτές δεν ψηφίζονταν από κανέναν. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει σήμερα και να το συγκρίνουμε. Η Βουλή των 300 ήταν κληρωτή. Δηλαδή από κάθε φυλή μπαίνανε σε μια κλήρωση κάποια συγκεκριμένα, έμπαινε ο κόσμος σε κλήρωση και τυχαία, δηλαδή μπορεί να ήταν κάποιος υποδηματοποιός και να κληρώνονταν να γίνει βουλευτής. Θα μου πείτε τώρα, μάλλον θα λέγε ο Αριστοτέλης ο Πλάτωνας, δεν μπορεί όμως κάποιος που δεν ξέρει τίποτα για την πολιτεία και ασχολείται μέχρι σήμερα με τα παπούτσια ξαφνικά να πάρει αποφάσεις για πράγματα που δεν ξέρει. Αυτό ισχύει, βέβαια, όπως θα δούμε και παρακάτω, κάποια στιγμή θα δούμε και τους νόμους που υπήρχαν στην αρχή Αθήνα, υπήρχε τέτοια διεκλίδα, ούτως ώστε στην ουσία η δημοκρατία ήταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Σαφώς και στην αρχή όταν ξεκινάει ένα τέτοιο σύστημα τα λάθη είναι πάρα πολλά, γιατί ο υποδηματοποιός ή αυτός που πιάχνει αγκία
δεν έχει γνώση για το πώς θα πρέπει να διοικηθεί μια πόλη και ένα κράτος. Αλλά στο χρόνο και με τις ποινές για τα λάθη, ο κάθε ένας αναγκάζεται, είτε είναι υποδηματοποιός, είτε είναι αγκαιοποιός, είτε οτιδήποτε, να βελτιώσει τη σκέψη του, ώστε αν τύχει να γίνει βουλευτής ή όταν θα πάρει απόφαση σε ένα συμβούλιο ή στην εκκλησία του Δήμου, ήδη από πριν θα έχει σκεφτεί 5 πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η αρχαία Αθήνα και η αρχαία Ελλάδα γενικότερα είχε ένα λογισμικό το οποίο βοηθούσε παραπάνω από κάποιους άλλους λαούς, που ήταν η γλώσσα. Το εργαλείο για το λογισμικό είναι η γλώσσα. Όταν τα αρχαία ελληνικά, άμα διαβάσει κάποιο αρχαία ελληνικά και χωρίς να ξέρει ιδιαίτερα πολλά, μπορεί να διακρίνει ότι κάθε μια πρόταση, δηλαδή στα πλατωνικούς διαλόγους, ας πούμε, κάθε μια πρόταση δεν είναι μια απλό μια πρόταση, είναι μια εξίσωση με τις έννοιες που πάνε και έρχονται και συνδυάζονται μεταξύ τους. Οπότε εκφύσως ο Έλληνας έχει ένα εργαλείο απόλυτο στο να βελτιωθεί και σωστότερα και γρηγορότερα. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας Αθηναίος εκεί που ασχολείται με τα παπούτσια ή με το οτιδήποτε ασχολούνταν, ταυτόχρονα μπορούσε να ασχολείται και με κάποια σοβαρά με την αθηναϊκή πολιτεία. Συζητήσεις επί συζητήσεων, βελτίωση. Το θετικό με όλη την υπόθεση είναι ότι οι νόμοι ήταν τέτοιοι που σου έλεγε, έλα εδώ, πήρες μια απόφαση. Ήταν υπέρ του συνόλου. Αν ήτανε, μπράβο. Αν δεν ήτανε, θα πληρώσεις. Ή αρχικά με το πρόστιμο αναλόγως τη ζημιά που έχεις κάνει, ή κατάσχεση περιουσίας, ή σε κάποιες περιπτώσεις επιεσικά της προδοσίας. Δηλαδή, πήγαινε εις θάνατον. Γιατί εκεί πέρα δεν παίζανε. Δεν είναι όπως σήμερα που όλα είναι καλά, καλά και τελικά την πληρώνουμε και δεν φταίει κανένας τελικά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα. Έπεσε από τον ουρανό. Ο Σόλωνα λοιπόν δημιούργησε την Βουλή των 400. 100 από κάθε φυλή βουλευτές κληρωτούς. Με κλήρο. Καθιέρωσε την Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου ήταν νομοθετική εξουσία. Σήμερα υποτίθεται ότι είναι οι βουλευτές. Ήταν εκτελεστική εξουσία. Σήμερα υποτίθεται είναι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί. Και δικαστική εξουσία. Δηλαδή, ο Δήμος αποφάσισε για όλα αυτά, όλες αυτές τις εξουσίες. Υποτίθεται σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει η νομοθετική εξουσία, όπου είναι οι βουλευτές. Έτσι. Η εκτελεστική είναι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, που οι Υπουργοί δεν είναι να είναι και καλά εκλεγμένοι. Και οι δικαστικοί, που είναι οι δικαστές. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν υπάρχει από όλα αυτά. Υπάρχει ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος ελέγχει και την νομοθετική εξουσία, δηλαδή τους βουλευτές, και τους υπουργούς και τη δικαστική εξουσία. Γιατί πολύ απλά, άμα δείτε ιεραρχικά, πάνω από το νούμερο ένα δικαστή είναι ο υπουργός. Και ο υπουργός έχει πάνω από αυτόν τον πρωθυπουργό. Δηλαδή στην ουσία όλα είναι ένας πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος δηλαδή. Δηλαδή αν κάποιος εχθρός θέλει να ελέγξει μια χώρα, ελέγχει έναν, τον πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και αντιστοίχως στη Βουλή μέσα. Στη Βουλή μέσα τι γίνεται. Πόσα κόμματα έχουμε, 6, 7. 7 ανθρώπους χρειαζόμαστε να ελέγξουμε, λένε οι εχθροί, και τελείωσε η υπόθεση. Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, ό,τι τους πει ο πρόεδρος, κάνουν. Αλλιώς διαγράφονται. Δημοκρατικά. Πάντα. Η Βουλή, η Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή όταν λέμε Εκκλησία του Δήμου, είναι ο Δήμος έτσι, που μαζεύεται. Η λέξη Εκκλησία έχει λίγο διαφορετική έννοια από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι μόνο θρησκευτική. Συζητάει θέματα θρησκευτικά, οικονομικά, τα πάντα συζητάει στην Εκκλησία του Δήμου. Και ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καλή ή κακή. Που στην ουσία εξαναγκάζεται να γίνει καλή, γιατί είπαμε, ποινές δεν παίζανε τότε. Λοιπόν. Είναι η Βουλή των Αεροπαγητών. Οι Αεροπαγητές ήταν. Ο Άριος Πάγος ήταν μια παλιά εξουσία. Προϋπήρχε δηλαδή της Δημοκρατίας, που μεταξύ τους οι ευγενείς, δηλαδή ήταν μεταξύ ευγενών η εξουσία αυτή, παλιότερα λοιπόν ήταν ο βασιλιάς και οι αεροπαγίτες, αυτοί κάνανε κουμάντο. Με το που ξεκινάει η Δημοκρατία, η Βουλή των Αεροπαγητών χάνει λίγο δύναμη και παίρνει η Εκκλησία του Δήμου. Απλώνει η εξουσία. Αυτό είναι και καλό και κακό, έχει άλλα καλά και άλλα κακά.
Λοιπόν. Οι θεσμοί που ψήφισε ο Στόλνας ως δημοκρατική, θα λέγαμε, είναι ότι καταργεί τα δάνεια με εγγύηση το σώμα, δηλαδή τη δουλεία, δάνειο και δουλεία. Όπως είπαμε, ο θεσμός της εκκλησίας του Δήμου καθιερώνεται, η Βούλη των 300 καθιερώνεται. Κατηγοριοποίησε τους πολίτες σύμφωνα με την περιουσία και την απόδοση φόρου επ' αυτής. Δηλαδή, χωρίζει τους πολίτες ανάλογα την περιουσία τους. 500 μέδυμνους, 300 μέδυμνους, 200 μέδυμνους, έτσι. Δηλαδή, η μέδυμνα ήταν όγκος μονάδα μέτρησης όγκου, δηλαδή κάποια κιλά σταριού, κάποια κιλά, ξέρω εγώ, ή λίτρα κρασιού, και έτσι μετρούσαν τις περιουσίες τους. Τους πολίτες τους κατηγοποίησε γιατί, με τον φόρο που δίνουνε. Ξεχνάμε το σημερινά δεδομένα. Ξεχνάμε ότι η Αθήνα τότε δεν χρωστούσε σε κάποια τράπεζα, δηλαδή το κράτος το αθηναϊκό δεν χρωστούσε κάποια τράπεζα που ισχύει σήμερα. Λέμε, μα δίνουμε φόρους και τους παίρνουν και δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Ή χρωστάμε, ποιος χρωστάει, και ποιος φταίει τελικά που χρωστάει και γιατί χρωστάμε και όλα αυτά. Άλλη υπόθεση. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν το κράτος έβαζε φόρους, χρειαζόταν να βάλει φόρους, οι οποίοι φόροι στην πραγματικότητα, δηλαδή τα λεφτά που κινούν στην αγορά, με φόρους γυρνάει στο κράτος, το οποίο τα ξαναδίνει στην αγορά. Και γίνεται αυτός ο κύκλος μεταξύ αγοράς και πολιτών. Αν αυτός ο κύκλος σταματήσει, όλα πεθαίνουν. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δηλαδή μια υγιής πόλη κράτος, ας πούμε, κάνει αυτόν τον κύκλο. Τα λεφτά πρέπει να κινούνται σε ένα κύκλο circulation, λέγεται αυτό το εικόνα οικονομικά. Κύκλος του χρήματος. Όταν κινείται το χρήμα, όλοι ζουν. Αν σταματήσει το χρήμα να κινείται, το σύστημα καταραίει. Γιατί όλοι θα πεινάσουν. Αυτό το πράγμα εκμεταλλεύτηκε ο Μόργαν στις αρχές του 1912-1913. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το κολπάκι για να καταρρεύσει για να κλείσει μια τράπεζα και να πάρει τη δύναμη αυτός. Η συμμορία του, τέλος πάντων. Λοιπόν. Οι κατηγορίες, είπαμε, είναι οι 500 μέδυμνοι. Δηλαδή, η περιουσία του παρήγαγε 500 μέδυμνα. Είτε στερεά, είτε υγρά, είτε και τα δυο μαζί. Ήταν ή 300 μέδυμνοι, ή αλλιώς οι πείς. Ήταν, δηλαδή, αρκετά πλούσιοι. Δηλαδή, οι πείς, δηλαδή, αυτοί που μπορούσαν να συντηρούν ένα ενίπο, ένα άλογο. Ήταν οι ζευγίτες, οι 200 μέδυμνοι, και οι θήτες. Οι θήτες ήταν οι φτωχοί. Οι πολύ φτωχοί, οι οποίοι δεν είχαν και δικαιώματα να λαμβάνουν σε κανένα αξίωμα. Δηλαδή δεν γινόντουσαν βουλευτές, δεν γινόντουσαν τίποτα. Γιατί πολύ απλά σου λέει τι προσφέρεις στο κράτος. Τίποτα. Δεν μπορεί να έχει γνώμη που δεν προσφέρεις τίποτα. Λοιπόν. Λοιπόν. Μετά από την όλη αυτή η ιστορία με τον Στόλνα, ένα χρόνο κράτησε οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Ήταν ετήσιες τότε οι θητείες. Όπως ήταν φυσικό, δημιούργησαν αντιδράσεις και από τους πλούσιους και από τους φτωχούς. Ο Στόλνας φεύγει στην Αίγυπτο. Δηλαδή ήξερε τι θα συμβεί. Ήταν κάτι καινούργιο αυτό που έφερε, ήταν κάτι πρωτοποριακό, ήταν κάτι πολύ μπροστά από ό,τι είχε συνηθίσει ο κόσμος. Έφυγε στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχαμε φίλες διαμάχες κατά τη διάρκεια του Στόλνα τα επόμενα 4 χρόνια. Κάποιες στιγμές όλα κυλούσαν ήρεμα, μετά ξανά λίγο προβλήματα, αλλά σιγά σιγά αυτό έγινε συνήθιο.
Μετά τον Σόλωνα ήρθε ο Πισίστρατος. Ο Πισίστρατος ήταν τύραννος. Δηλαδή πήρε την εξουσία με το ζόρι. Ήταν εξέδασπρος στο Σόλωνα. Ήταν λαοφιλής. Γιατί είχε σε ένα πόλεμο με τις Μεγαρίες είχε φέρει καλά αποτελέσματα. Ο Σόλας δεν ήθελε να πάρει την εξουσία ο Πισίστρατος, αλλά ο Πισίστρατος την πήρε. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης λέει ότι ο Πισίστρατος ήταν πολύ μαλακός για τύρανος, δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα του τυράννου που κάνει γιατί ήταν δηλαδή πολύ λαοφιλής και ήταν πολύ, αγαπούσε πολύ τον κόσμο, δεν πίεζε καταστάσεις και κάτσε περίπου 40 χρόνια. Η εξουσία πέρασε στους γιους του. Εκεί έγινε ένα πανηγύρι, κάποιοι σκοτώσαν τους γιους του και έγινε λίγο χαμός εκεί πέρα. Μετά ήταν ο Κλισθένης. Η πέμπτη πολιτιακή μεταβολή είναι ο Κλισθένης. Ο Κλισθένης έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αρχαία Αθήνα. Δηλαδή, αν ο Σόλωνας έστεισε τις βάσεις για την δημοκρατία, ο Κλισθένης μπαίνει στο κυρίως πιάτο που λέγεται δημοκρατία. Λοιπόν, ο Κλισθένης δεν ήταν Αλκμιονίδης, από την γενιά των Αλκμιονιδών. Αλκμιονιδών. Πήρε την εξουσία. Λοιπόν, και έφτιαξε τη Βουλή των 500 πια. Δηλαδή η Βουλή των 400 έγινε η Βουλή των 500. Οι φυλές από 4 γίνανε 10 και οι 10 αυτές φυλές έγιναν με ένα ψιλοανακάτεμα. Δηλαδή οι φυλές μέχρι μερικές στιγμές ήταν κατά τόπους. Αυτός άλλαξε τη ρύθμιση αυτή και έβαλε στις φυλές αυτές από κάθε σημείο διαφορετικό σημείο της Αθήνας, ούτως ώστε να γίνουν σαν αδέρφια και καλά, σαν αδελφοποίηση ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, Μετάνιον. Κατά τη διάρκεια που χώρισε τις φυλές διέρεσε την Αττική σε περισσότερες από 170 δήμους. Στόχος ήταν να αποκτήσουν τίτλο του Αθηναίου πολίτη, να διευρυνθεί λίγο πάντα με Έλληνες, έτσι. Οι δήμοι μέχρι εκείνη τη στιγμή ονομαζόταν τριτίες, δηλαδή το 1 τρίτο. Και τι έκανε ο Κλισθένης? Έφτιαξε την κάθε μια φυλή να είναι 10 δήμους αστικούς, δηλαδή Αθήνα, Πειραιάς, Προάστια, 10 παράλιους που ήταν στα παράλια της Αττικής και 10 της Μεσογείας, στο εσωτερικό της γης, της Αττικής. Έτσι λοιπόν μπορούσε να είναι στην ίδια φυλή ένας ψαράς που ήταν στα παράλια, μπορούσε να είναι ένας αστός που ήταν στην Αθήνα ή ένας Μεσογείος που ήταν Γιώργος, δηλαδή να είναι στην ίδια φυλή, να έχει κοινά, δηλαδή προσπαθούν να βρει, να ενώσει τους Έλληνες με τα κοινά. Και κατά επέκταση φυσικά, όπως είναι λογικό, υπήρχαν άνθρωποι στη φυλή από σε κάθε τόπο, σε όλη την Αθήνα. Επίσης η ονοματολογία των Αθηναίων γίνεται ως εξής. Το κύριο όνομα, Σοκράτης ας πούμε, το πατέρα Σοφρονίσκου και το όνομα του Δήμου. Δηλαδή ήταν Σοκράτης Σοφρονίσκου, αλλοπικεύσε, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Σοκράτης. Το όνομά του. Το όνομα του πατρός και το που και σε ποιον Δήμο έμενε. Ούτως ώστε να μπορούν να βρουν ποιος είναι ποιος και να αποδίδεται η ποινή.
Μετά από τον Κλισθένη ήρθαν τα αμυντικά. Δηλαδή, κατά τους αμυντικούς πολέμους και συγκεκριμένα στην αυμαχία της Σαλαμίνος, κάποιοι στρατηγοί δεν ήξεραν τι να κάνουν και ο Άριος Πάγος ανέλαβε την εξουσία. Για 17 έτη έγινε αυτό. Μετά ο Εφιάλτης ήρθε στα πράγματα. Ο Εφιάλτης ήταν όχι ο γνωστός Εφιάλτης. Ο Εφιάλτης, άλλος Εφιάλτης είναι αυτός. Αυτός ήταν ο της Δημοκρατίας που έκανε για αυτές πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αντίπαλο και τον αριστοκράτη τον Κίμωνα. Δηλαδή ο Εφιάλτης ήταν των Δημοκρατικών και ο Κίμωνας ήταν των Αριστοκράτων. Ο Κίμωνας ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο της Αθήνας. Ο Φιάλτης έδωσε πιο πολλές εξουσίες στην εκκλησία του Δήμου. Μετά τον Εφιάλτη ήταν ο Περικλής. Ο γνωστός Περικλής, ο οποίος, αν και κανονικά θα έπρεπε να μείνει ένα χρόνο στον τίλιο του στρατηγού, έμεινε 30. Όντως ήταν επί Περικλή η Αθήνα πέρασε πολύ καλά όσον αφορά οικονομικά και δυνάμωσε. Εκεί λίγο πολύ τελειώνει η Δημοκρατία. Με τον Περικλή λίγο πολύ τελειώνει η Δημοκρατία. Μετά ήταν η 400, μια άλλη μεταπολιτική μεταβολή. Και λίγο πολύ κάπου εκεί η αρχαία Ελλάδα μετά το Πολυπλησιακό Πόλεμο αρχίζει και χάνει λίγο τα νερά της. Ένας εμφύλιος, ο οποίος τον πληρώνουμε ακόμα. Εκεί κάπου αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Αυτές λίγο πολύ ήταν μια ιστορική αναδρομή. Πολύ ενδιαφέρον όμως έχουν οι θεσμοί στην αρχαία Αθήνα. Δηλαδή, ο Σόλων ήταν κάπου στο 594 με τα 593 π.Χ. Ο Κλισθένης το 508 με 507, για ένα χρόνο θητεία είπαμε. Ο Εφιάλτης ήταν το 462 και ο Περικλής από το 495 μέχρι το 429. Ο Περικλής πέθανε, όπως ξέρουμε, στο κατεδέρι του Πελοποννησιακού από το λοιμό που χτύπησε την Αθήνα. Η Δημοκρατία δεν είναι αυτό που νομίζουμε σήμερα, ένα ανοιχτό πανηγύρι και όλοι έχουμε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Στην αρχή Αθήνα ο Αθηναίος πολίτης ήταν τίτλος. Δηλαδή, για να είναι κάποιος Αθηναίος πολίτης ήταν τίτλος. Δηλαδή έπρεπε να είναι από νόμιμο γάμο αρχικά ενός Αθηναιοπολίτη και μιας άλλης Ελληνίδας πάντα, ή μετά από τη μετέρθμιση του Περικλή έγινε πιο αυστηρό. Αθηναίος πολίτης ήταν μόνο αυτός που ήταν από δύο γονείς Αθηναίους. Για να γίνει κάποιος Αθηναίος πολίτης λοιπόν πρέπει να έχει γενιά ελληνική και αθηναϊκή. Εγγραφόταν στα δημοτολόγια. Το δημοτολόγιο, όπως το λέει η λέξη, είναι κατάλογος των δημοτών. Κατά το 18ο έτος γινόταν η εγγραφή στα δημοτολόγια και από το 18 μέχρι τα 20 υπήρχε ιδιαιτής στρατιωτική εκπαίδευση. Η οποία στρατιωτική εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Σήμερα είναι καραγκιουζιλίκη. Ενώ τότε μαθαίνανε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ήταν τα εξής. Στα 18 γινόταν η επιβεβαίωση ότι ο έφηβος ήταν ελεύθερος, δηλαδή νόμιμο τέκνο Αθηναίων πολιτών, και καταγραφόταν στο δημοτολόγιο. Λοιπόν, οι γονείς τους εξέλεγαν τρεις άντρες άνω των 40 ετών από την ίδια φυλή στην οποία άνοιγαν. Ήταν, είπαμε, 10 φυλές. Και ο λαός, λέει, με ανάταση των χεριών επέλεγε τον ένα από τους τρεις ως σοφρονιστή. Ο άλλος ήταν κοσμητής, δηλαδή φρόντιζε τους νέους να τους κάνει καλούς υπείς. Λοιπόν, ακόμα ο λαός εξέλεγε παιδαγωγούς, δασκάλους, γυμναστές, έτσι. Γιατί ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή η εκγύμναση
η διδασκαλία ήταν μεγάλα θέματα για το στρατό. Δεν είναι οι καθαριότητες που κάνουν, δεν είναι όλο καθαρίζουν, μόνο πόλεμο δεν ξέρουν, δεν μαθαίνουν τελικά σήμερα στρατό. Και φυσικά, όποιος δεν ξέρει, είναι στηριγμένο, ο ελληνικός στρατός είναι στηριγμένος στον αμερικανικό. Δηλαδή, έχουμε μια Αμερικανία εδώ πέρα, δεν έχουμε ελληνικό στρατό. Άλλες ήταν εκπαιδεύσεις της αρχαίας Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ο Αθηναίος πολίτης ήταν κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορούσαν οι μη Αθηναίοι να γίνουν πολίτες. Δεν είχαν τότε έναν Καμίνη, ξέρω εγώ, ή έναν Μπουτάρι ή έναν Παπανδρέου που να δίνει έτσι αφιδωστή σε... να τους κάνει Αθηναίους πολίτες ή πολίτες Έλληνες, έτσι. Ο λόγος είναι συγκεκριμένος και είναι πολύ απλός, για να το σκεφτεί. Διότι ο αλλοδαπός σαφώς και δεν αγαπάει το κράτος όσο ο ίδιος ο Αθηναίος. Και γιατί ο εχθρός να μην στείλει κάποιον να το παίξει Αθηναίος, να πάρει, να γίνει πολίτης και μετά να βάλει εκ των έσω να πέσει δηλαδή η πόλη. Γι' αυτό ήταν τόσο αυστηρά τότε τα πράγματα. Εκτός από τους Αθηναίους πολίτες ήταν οι Νόθοι. Ήταν τέκνα Αθηναίων ναι μεν, αλλά από μη νόμιμους συζύγους. Δηλαδή από Αθηναίες που δεν είχαν παντρευτεί με νόμιμο γάμο, ή παλακίδες ή από εταίρες. Παλακίδες ήταν οι γυναίκες που μένανε στο σπίτι. Οι εταίρες ήταν οι γνωστές. Γυναίκες επιπληρωμή. Λοιπόν... Εκτός από την Αθηναίους πολίτες και τους Νόθους ήταν και οι Μέτικοι. Οι Μέτικοι ποιοι ήταν τώρα? Ήταν Έλληνες, κυρίως Έλληνες, από άλλες πόλεις, οι οποίοι είχαν έρθει να μείνουν στην Αθήνα, στην Αττική. Αυτοί κάθε χρόνο δίνανε ένα φόρο, 12 ευρώ, 12 δραχμές, οι άνδρες και 6 γυναίκες, ετησίως. Είχαν υποχρέωση να εγγράφονται σε καταλόγους των Μετίκων, έτσι. Και όσοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ονομάζονταν αδιάτακτοι και είχαν ποινές δίωξης από την περιουσία μέχρι και θάνατο άμα υπήρχε λόγος. Οι Μέτικοι ήταν, γιατί η Αθήνα τώρα, γιατί επέλεξουν Μετίκους να τους βάλει μέσα στην πόλη? Γιατί οι Μέτικοι συνήθως ήταν άνθρωποι μεγάλης αξίας, πνευματικής ή οικονομικής. Μέτικος, ας πούμε, ήταν ο Αριστοτέλης, μέτικος ήταν ο Λυσίας, ήταν πολλοί μέτικοι οι οποίοι προσφέραν στην Αθήνα. Ο Δημόκρατος ήταν μέτικος, ο Ιπποκράτης ήταν μέτικος, ο Διογένης ήταν μέτικος, ο Αναξαγόρας ήταν μέτικος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν μια πόλη έχει λεφτά, μαζεύει αναγκαστικά και δασκάλους και γίνεται, ισχυροποιείται όλο και περισσότερο. Δασκάλους και εμπόρους. Έτσι. Το εμπόριο στην αρχή Αθήνα άνθησε εξαιτίας ενός απολύτου εργαλείου που είχε η Αθήνα, τα οποία ήταν τα πλοία. Τα πλοία είναι το απόλυτο εργαλείο της εποχής εκείνης. Οι μετακινήσεις δηλαδή μέσω πλοίων και το εμπόριο μέσω πλοίων γινόταν πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο γρήγορο, χωρίς προβλήματα. Προβλήματα τι? Το να περάσεις από μια χώρα με τα πόδια ή με το άλογο, από το να σε σκοτώσουν, από το να σε κλέψουν, από το οτιδήποτε. Ενώ με τα πλιαράκια πήγαινες όπου ήθελες, όποτε ήθελες, όταν ήθελες. Και απομακρυνώσουν από εκεί όποτε ήθελες. Οι Ισοτελείς. Οι Ισοτελείς ήταν ένας άλλος θεσμός. Ήταν οι Μέτικοι, οι οποίοι είχαν προσφέρει πάρα πολλά στην Αθήνα, είτε σε πόλεμο είτε σε πνευματικό επίπεδο. Και η Αθηναϊκή Πολιτεία τους έκανε ισοτελείς. Ισοτέλεια σημαίνει πληρώνει ισοτέλος. Δηλαδή, ό,τι πληρώνει ο Αθηναίος πληρώνει και αυτοί. Ο Αθηναίος δεν πληρώνει τίποτα, ούτε και αυτοί πληρώνουν το μετίκιο. Δηλαδή, τα 12 δραχμές ετησίως και οι 6 για γυναίκες. 12 για άντρες, 6 για γυναίκες.
αποκτούσαν το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Οι μέτικοι δεν είχαν δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Αθήνα. Πληρώναν φόρους κανονικά. Δεν είχαν δικαίωμα ιδιοκτησίας. Και οι μέτικοι επίσης είχαν ορίσει έναν που λέγονταν προστάτης. Ο προστάτης ήταν ποιος? Ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για τον μέτικο. Δηλαδή, έρχονταν ένας μέτικος από όπου ήταν, επέλεγε έναν Αθηναίο πολίτη ως προστάτη. Σε περίπτωση που ο μέτικος κάνει κάτι, να μην μαζεύει τα μπουγάλακια του και να φύγει βράδυ, θα την πλήρωνε πια ο προστάτης. Ισοτελείς, όσοι μέτικοι γινόταν ισοτελείς, δεν είχαν πια προστάτη. Είχαν δικαίωμα ιδιοκτησίας, όπως ο Αριστοτέλης αγόρασε και έφτιαξε το Λύκειο. Αλλά παρέμεινε το καθεστώς να μην έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Ούτε να εκλέγουν, ούτε να εκλέγουν. Δηλαδή δεν είχαν εκεί, δεν έμπαινε. Παρόλο που είχε προσφέρει στην Αθήνα. Ήταν μια δικλίδα ασφαλείας και κάτι ξέρανε που την είχαν. Προστάτης. Κάθε μέτικος ή απελεύθερος. Απελεύθεροι ήταν οι δούλοι που απελευθερώντουσαν. Έπρεπε να έχει έναν Αθηναίο πολίτη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτόν. Αν κάποιος μέτικος ή απελεύθερος δεν είχε ορίσει προστάτη, ασκούνταν ποινική δίωξη. Που τη λέγανε γραφή αποστασίου. Του δίμευαν την περιουσία και αναλόγως υπήρχε περίπτωση, αναλόγως την περίπτωση, και η ποινή του θανάτου. Θα κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσόνα με σερβίρι. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη, σε ευχαριστώ. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Επανήλθαμε λοιπόν, συνεχίσουμε. Οι δούλοι. Πολλά έχουν υποθεί για τους δούλους, πολλά λένε, αλλά μάλλον δεν ξέρουν τι λένε. Οι δούλοι ήταν δύο ειδών. Αυτοί που άνοιγαν σε πολίτες ή μέτικους και αυτοί που άνοιγαν στο δημόσιο. Ήταν δηλαδή δημόσιοι οι δούλοι. Οι δούλοι ήταν κυρίως αλλοδαποί αιχμάλωτοι πολέμων. Και κάποιοι Έλληνες βέβαια. Και πριν τη Σάχθεια ήταν και Αθηναίοι πολίτες και Αθηναίους πολίτες. Πριν το Σόλωνα. Ο δούλος αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο του αφέντη και ο αφέντης μπορούσε να τον πουλήσει, να τον νοικιάσει. Ή να τον κλειδωτήσει. Ο δούλος τώρα μπορούσε να έχει δικά του χρήματα ή άλλα αγαθά, τα οποία ο αφέντης τα έδινε ως ανταμοιβή στις υπηρεσίες του. Και ο δούλος μπορεί να έχει και οικογένεια. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή. Ναι, μεν είναι ιδιοκτητής. Ανήκει σε κάποιον, αλλά πληρωνόταν κανονικά και δούλευε. Ό,τι είμαστε εμείς σήμερα, αλλά δεν το ξέρουμε. Δούλοι είμαστε, αλλά δεν το ξέρουμε. Είμαστε δούλοι σε ένα αφεντικό το οποίο δεν το βλέπουμε και έχουμε την ψεύση ότι δεν υπάρχει αφεντικό, αλλά μια χαρά υπάρχει και ξέρουμε και το όνομά του. Λοιπόν, όπως σήμερα εμείς δουλεύουμε για να πάρουμε ψήρες, αν τις πάρουμε κι αυτές. Έτσι τότε λοιπόν ο δούλος δούλευε, αμοιβότανε, έτσι, και έμενε στην οικογένεια.
ή άμα ήταν δημόσιος δούλος, έμενε αλλού. Απαγορευόταν κάποιος να χτυπήσει δούλο χωρίς λόγο. Και οι νόμοι του Δράκοντα μάλιστα επέβαλαν θάνατο σε όποιον σκότωνε δούλο άδικα. Να μου πει τώρα, υπάρχει το δίκιο, ναι. Άμα ο δούλος έκλεβε ή σκότωνε, μπορούσε κάποιος να σκοτώσει και να μην έχει. Κάποιος Αθηνός να σκοτώσει και να μην έχει ποινή. Αν όμως ήταν άδικα, ο Δράκοντας, αυτό που σκότωσε άδικα δούλο, το σκότωνε. Είχε ποινή θανάτου. Ακόμα μπορούσε να καταφύγει ως ηκέτης ο δούλος σε κάποιο ιερό, αν το αφεντικό του είχε κακή συμπεριφορά και κακή μεταχείριση. Μπορούσε να ζητήσει να πουληθεί σε άλλον αφέντη. Ετώντας λέει πράσιν ετίν, έτσι λεγόταν η αίτηση. Αν η δούλη ήταν καλή, τα αφεντικά τους επέτρεπαν να μαζέψουν χρήματα από τη δουλειά τους, δηλαδή τους δούλευαν, τους πλήρωναν και μπορούσαν να εξαγόρωσουν την ελευθερία τους. Αυτοί λεγόταν, αυτοί ήταν οι απελεύθεροι. Δηλαδή αυτοί που δούλεψαν, οι δούλοι δούλεψαν, έβγαναν τα λεφτά, εξαγόρασαν την ελευθερία τους. Αν ήταν άξιοι, έτσι. Επίσης οι δούλοι μπορούσαν να έχουν δική τους επιχείρηση, αρκεί να πλήρωναν σε αφεντικό τους ένα ποσό, το οποίο το ονομάζανε αποφορά. Δηλαδή θα μπορούσε ένας δούλος να πάει να πάρει ένα χωράφι ή να κάνει κάποια παραγωγή, να το δουλέψει το χωράφι και απλά να δίνει κάποιο ποσό στο αφεντικό. Τι μας θυμίζει αυτό εμάς λοιπόν σήμερα? Οι δούλοι πολεμούσαν στις μάχες υπέρ των Αθηναίων και αν κατά τη διάρκεια της μάχης έδιναν ανδρεία, δηλαδή βοηθούσαν την Ελλάδα, την Αθήνα στον πόλεμο πάρα πολύ, φανέρωναν κάποια προδοτική πράξη που είχε συντελεστεί, οι πολίτες τους απελευθέρωνε κατόπιν ψηφοφορίας. Δηλαδή αν ήταν χρήσιμος ο δούλος στη μάχη, σε κάποια μάχη με τον οποιοδήποτε τρόπο, η Αθήνα τον τιμούσε και τον έκανε ελεύθερο. Οι δούλοι μετήχαν στις οικογενειακές εορτές, αλλά τους απαγορευόταν η είσοδος στην εκκλησία του Δήμου και στις παλέστρες. Ο δούλος λοιπόν, εκτός αν ήταν του Δημοσίου που έκανε κάποιες δουλειές την ώρα της εκκλησίας του Δήμου, δεν επιτρεπόταν να. Δηλαδή στους δούλους που δεν ήταν δημόσιοι και είχαν δουλειά την ώρα εκείνη στην εκκλησία του Δήμου, δεν επιτρεπόταν να πλησιάζουν. Αν κάποιος δούλος, επειδή δεν φορούσαν κάτι διαφορετικό ρούχα από τους Αθηναίους, φορούσαν τα ίδια ρούχα, δεν είχαν διακριτικά, έμπαινε σε εκκλησία του Δήμου και σήκωνε το χέρι ή ψήφιζε και τον έπαιρνε χαμπάρι, η ποινή ήταν θάνατος. Το ίδιο ίσχυε και για τους μετοίκους και για όλους τους μη Αθηναίους. Όποιος δηλαδή μη Αθηναίος έμπαινε στην εκκλησία του Δήμου και το έπαιζε Αθηναίος και τον πέρανε χαμπάρι, η ποινή ήταν θάνατος. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Οι δημόσιοι δούλοι, αν είχαν γνώσεις λογιστικής, χρησιμοποιόντουσαν στον θεσμό των λογιστών για τον έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Δηλαδή, πολλές φορές οι δούλοι από μια μάχη ή από ένα πόλεμο ήταν καταρτισμένοι. Αυτοί τους χρησιμοποιούσε το κράτος ανάλογα. Έτσι. Δηλαδή, δεν υπήρχαν η εικόνα του δούλου, μας δίνουν οι εικόνες του Hollywood με μαστίγια και όλα αυτά. Δεν ισχύουν. Αυτά είναι μύθοι. Ισχύανε σε άλλους, κάπου μακριά, όχι στην Αθήνα τουλάχιστον. Οι απελεύθεροι ή οι εξελεύθεροι ήταν οι δούλοι που αποκτούσαν την ελευθερία τους, οι οποίοι μεταπηδούσαν στην τάξη των μετοίκων. Ο απελεύθερος, δηλαδή ο πρώην δούλος που ελευθερωνόταν, γινόταν μετοίκος, δηλαδή πρέπει να πληρώνει 12 δραχμές το χρόνο, ή 6 άμα ήταν γυναίκα, και έπρεπε οπωσδήποτε να επιλέξει ένα προστάτη, το οποίο ήταν πάντα το πρώην αφεντικό του. Δηλαδή, το αφεντικό του, παρόλο που τον ελευθέρωσε, είχε την ευθύνη για τις πράξεις του.
Και προφανώς τον ελευθέρωνε επειδή ήξερε ότι αυτός ο Τούλος ήταν άξιος του να είναι ελεύθερος. Αν όμως, λέω, απελεύθερος δεν τηρούσε τους νόμους, ο προστάτης τον πήγαινε στην λεγόμενη δίκη αποστασίας και τον επέστρεφε στην τάξη των δούλων. Ξαναγύριζε πίσω δηλαδή. Τώρα να πάμε να δούμε τους άρχοντες στην αρχαία Αθήνα. Οι γενναίοι άρχοντες ήταν μια μεγάλη αρχή. Οι γενναίοι άρχοντες ήταν οι εξής: ο άρχοντας βασιλιάς, ο πολέμαρχος, ο επώνυμος άρχοντας και οι έξι θεσμοθέτες. Ιεραρχικά πήγαινε ως εξής: πρώτα ο άρχοντας βασιλιάς, που και χρονολογικά ήταν, δηλαδή το 700-800 π.Χ. είχαν βασιλιά. Τώρα πια ο βασιλιάς χάνει την εξουσία, την βασιλική, και γίνεται άρχοντας βασιλιάς, δηλαδή περνάει μέσα στη δημοκρατία με μειωμένη δύναμη. Είχε την προεδρία του Αρείου Πάγου, ο άρχοντας βασιλιάς. Είχε την προεδρία του Αρείου Πάγου, τη γενική εποπτεία των Ελευσινίων Μυστηρίων, μαζί με τους δύο επιμελητές που εξέλεγε ο λαός. Επιμελούνταν για τα επιλήνια ή τα λήνια Διονύσια, εορτές δηλαδή, τέλος Ιανουαρίου. Γενικότερα οργάνωνε ποιητικούς αγώνες, λαμπαδιφορίες. Είχε τον πρώτο λόγο στις πατροπαράδοτες θυσίες. Σε εκείνον γινόταν οι καταγγελίες για ασέβεια. Όλοι θυμόμαστε την ασέβεια που... Δεν θυμάμαι το όνομα, τον ακούσε μυαλό μου. Ο άρχοντας βασιλιάς λοιπόν ακόμα δίκαζε διαφορές όσον αφορά τα ιερατικά θέματα. Γενικότερα ο άρχοντας βασιλιάς είχε ιερατικές ανασχολίες, ό,τι είχε να κάνει με τα ιερατικά. Ο δεύτερος, ο πολέμαρχος. Ο πολέμαρχος ήταν μάλλον επιτιμής το όνομα, γιατί δεν είχε ενεργό στρατιωτική ηγεσία. Μεριμνούσε για την ταφή των νεκρών, για τα ορφανά από τους πολέμους, ευθύνη για τις θυσίες. Ήταν δικαστής σε υποθέσεις για μετοίκους, ισοτελούς, μετοίκων ισοτελών και προξένων. Η πρόξενη ήταν όταν ο ξένος Ζεύς που λένε. Όταν λέμε ξένιους, δεν εννοούσαν ξένιους τον αλλοδαπό. Ο ξένος στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε Έλληνας από άλλη πόλη. Και αυτό ήταν, όπως ήταν η Δελφή, που ήταν δηλαδή για αδελφοσύνη, έτσι ήταν και ο ξένιος Ζεύς, που έλεγε ότι όταν ο Έλληνας πάει σε μια άλλη ελληνική πόλη, θα πρέπει να φιλοξενείται. Και έτσι ενώνονται οι Έλληνες μεταξύ τους. Και λέγανε, ρε παιδί μου, ότι ο ξένος Ζεύς, όταν βλέπεις ένα ξένο και περνάει, να το ανοίγεις, γιατί μπορεί να είναι και ο ίδιος ο ξένος, ο ίδιος ο Ζεύς, ο ίδιος ο Δίας. Οπότε με αυτό το σκεπτικό όλοι βάζανε τον ξένο μέσα, και όλη η ιστορία ήταν ότι το Ιρατείο το είχε κάνει αυτό το πράγμα για να ενώνει τους Έλληνες, γιατί από τότε ήταν αυτό που το κουσούρι που έχουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, που είχα μείνει. Ναι, ο πρόξενος λοιπόν τι ήταν? Αυτός, όταν ένας ξένος Έλληνας από άλλη πόλη ερχόταν στην Αθήνα και του χτυπούσε την πόρτα, τον φιλοξενούσε και ήταν κατ' επέκταση και πρόξενος. Δηλαδή, αν αυτός ο ξένος έκανε το οτιδήποτε στην Αθήνα, έκλεβε ή σκότωνε ή οτιδήποτε, την ευθύνη την είχε ο πρόξενος, δηλαδή αυτός που τον φιλοξένησε. Από εκεί βγήκε το προξενείο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο πολέμαρχος είχε λίγο πολύ δικαστικές εξουσίες
Και το όνομα είχε μείνει πώς. Κάποτε ήταν ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς στην αρχαία Ελλάδα γενικότερα ήταν αυτός που ήταν ο ισχυρότερος και ο πιο άξιος και σε πνεύμα και σε δύναμη. Δηλαδή μόνο στην αρχαία Ελλάδα συνέβαινε ότι ο βασιλιάς είναι πρώτος στη μάχη. Πουθενά και ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Ο βασιλιάς είναι πρώτος στη μάχη. Ο Λεωνίδας ήταν πρώτος στη μάχη. Ο Αλέξανδρος είναι πρώτος στη μάχη. Όλοι ήταν πρώτοι στη μάχη. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ο αξιότερος, εφόσον αξιότερος είναι πρώτος στη μάχη, και αφού είναι αξιότερος είναι πρώτος στη μάχη, θα γίνεται και αρχηγός ή βασιλιάς ή οτιδήποτε. Με αυτή τη λογική. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και οι Ρωμαίοι που ήταν πολύ κοντά στην αρχαία Αθήνα, ήταν πολύ πίσω και βλέπουν από μακριά και έτσι είναι εύκολα πράγματα. Και επειδή κάποτε οι βασιλιάδες λοιπόν δεν ήταν και πολύ καλοί στη μάχη, δημιουργήθηκε η θέση του πολέμαρχου που ήταν ο στρατηγός, που ήταν λίγο πολύ στρατηγός. Και όταν μπήκαμε στην δημοκρατία πια, ο άρχοντας βασιλιάς κράτησε μόνο το όνομα και πέρασε μόνο στη δικαιοδοσία μου ό,τι είχε να κάνει με τα ιερά, ο πολέμαρχος στα δικαστικά. Μετά ήταν ο επώνυμος άρχοντας. Αυτός είχε να οργανώνει και να επιμελείται τις πομπές των Μεγάλων Διονυσίων. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εορτή μετά τα Παναθήνια. Ήταν ακόμα μετά τον επώνυμο άρχοντα, ήταν οι έξι θεσμοθέτες. Οι θεσμοθέτες τι ήταν? Επόπτευαν τους νόμους, έκαναν παρατηρήσεις για τη βελτίωση αυτών, όριζαν ημερομηνίες για εκδίκαιωση υποθέσεων και κλήρωναν στους δικαστές. Εδώ τώρα τι βλέπουμε λίγο πολύ? Ότι τα αξιώματα τα οποία παίρνανε οι Αθηναίοι, εκτός ήταν αποκλήρωση, ήταν κληρωτοί όλοι, εκτός ήταν για ένα χρόνο, στην ουσία τα αξιώματα δεν ήταν επιβολή εξουσίας. Δεν είναι όπως σήμερα που ψηφίζει το βουλευτή και ο βουλευτής θα ψηφίσει το νόμο και ό,τι να είναι αυτός τρεχαγύρευε. Η πολιτεία έχει κάποιες ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν από κάποιους ανθρώπους της πολιτείας φυσικά. Οπότε με κλήρωση κάθε χρόνο αυτοί που κληρωνόντουσαν εκτελούσαν κάποιες ανάγκες, κάποιο έργο, κάποιες ανάγκες της πολιτείας. Δεν ήταν εξουσία με τη σημερινή έννοια που ό,τι μου έρθει στο μυαλό το κάνω και μετά τα κάνω να κάτω και μετά φεύγω. Όσον αφορά το στρατιωτικό, πέρα από τους 9 άρχοντες ήταν οι 10 στρατηγοί. Αυτοί οι 10 στρατηγοί, κληρωτοί και αυτοί, για ένα χρόνο και αυτοί, ήταν υπεύθυνοι για τους πολέμους. Το αρνητικό της υπόθεσης όμως είναι ότι επειδή το συγκεκριμένο ο στρατηγός είναι θέση πολύ κεραία, και επειδή ο καθένας δεν μπορεί να αναλάβει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει, γιατί είναι στρατηγός, είναι πάμε σε πόλεμο, δεν παίζουμε τώρα, δεν είναι παιχνίδια εκεί πέρα, είδανε το σφάλμα, το σφάλμα της δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάρει την οποιαδήποτε θέση. Γι' αυτό ο Κίμων και ο Περικλής δεν κάθισαν μόνο ένα χρόνο, κάθισαν πολύ περισσότερο. Ο Περικλής κάθισε 30 χρόνια. Γιατί εκεί πέρα αναγνωρίζεται η αξία ότι ο ένας άξιος άνθρωπος θα πρέπει να πάρει μια θέση που είναι πολύ σημαντική. Γιατί άμα δεν την πάρει αυτός και την πάρει ένας άλλος, θα καταρρεύσει το σύστημα και θα τελειώσουν όλα. Μετά ήταν οι 10 ελληνοταμίες. Ήταν 10 άρχοντες τους οποίους τους όριζαν οι πολίτες, οι οποίοι ήταν για να συγκεντρώνουν τις εισφορές των άλλων ελληνικών πόλεων προς το Ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Να φυλάσσουν το θησαυροφυλάκιο και να συντάσσουν φρολικούς καταλόγους. Αυτοί ήταν οι 10 ελληνοταμίες. Το ελληνοταμείο ιδρύθηκε το 478 με έδρα τη Δήλο και το 453, όπως είναι λίγο γνωστό, το ταμείο μεταφέρθηκε στην Αθήνα.
Εκεί για αυτό το πράγμα έχουν υποθεί πολλά, αλλά δεν είναι ακριβώς πώς τα λένε. Δηλαδή ότι η Αθήνα κατασπατάλησε τα λεφτά του ταμείου και ότι με αυτό χτίστηκε η Ακρόπολη. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί ο Περικλής προφανώς γνώριζε ότι όταν το χρήμα μένει στάσιμο, είναι σαν να μην υπάρχει. Φέρνει το ταμείο στην Αθήνα, το κινεί στην αγορά και αν χρειαστεί, με φόρο το ξανατραβάει πίσω το ποσό και το διαθέτει εκεί που πρέπει. Απλά εκμεταλλεύτηκε την ύπαρξη των χρημάτων χωρίς να τα κλέψει τα χρήματα. Ασχέτως αν μετά μπήκαμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο και το πανηγύρι πήγε μακριά. Πέρα από τις 10 αλληλοταμείες λοιπόν υπήρχαν ακόμα οι ταμείες, ήταν 10 στον αριθμό, από κάθε φύλη, 100 κληρώσεων, από την τάξη των 500 μέδινων, δηλαδή την πλούσια τάξη. Μετά ήταν οι κολακρέτες. Οι κολακρέτες ήταν μια κατηγορία αρχόντων, 12 στον αριθμό, επιφορτισμένοι με καθήκοντα οικονομικής φύσεως για λογαριασμό της πόλης. Αργότερα ο Κλεισθένης τους κολακρέτες τους ονόμασε αποδέκτες, δηλαδή ήταν αυτοί που διαχειριζόταν τα οικονομικά στην αρχαία Αθήνα. Λοιπόν, ήταν, ακόμα έχουμε τις πολιτές, 10 στον αριθμό, οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τους πόρους της Αθήνας με σκοπό τα έσοδα του κράτους. Επενικίαζαν, ας πούμε, μεταλλεία, εποπτεύαν τους φόρους, πουλούσαν τις περιουσίες εκείνων που καταδικαζόντουσαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή ήταν σαν επενδυτές της πόλης, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα περίπου. Μετά πάμε στους εύθυνους. Με κλήρο οι βουλευτές εξέλεγαν 10 εύθυνους, έναν από κάθε φυλή, με σκοπό μετά τη θητεία των αρχόντων να λογοδοτήσουν σε αυτούς για το έργο τους, σε διοικητικό επίπεδο. Αν αυτοί κρίνουν ότι κάποιος από τους άρχοντες θα πρέπει να πάει σε δικαστήριο, πήγαινε σε δικαστήριο. Δηλαδή για αυτήν την ουσία σε διοικητικό επίπεδο έλεγχος των αρχόντων. Αν αυτά που σκεφτήκανε και τους νόμους που περάσανε ήταν σωστοί υπέρ του συνόλου ή όχι. Μετά έχουμε τους λογιστές. 10 λογιστές, ένα από κάθε φυλή πάλι, ήταν σε κάθε πρετανική περίοδο να ελέγχουν τα οικονομικά των αρχόντων. Η πρετανική περίοδο ήταν 36 μέρες, 35-36 μέρες. Οπότε ο άρχοντας που επιλεγόταν για 36 μέρες, κάθε μήνα άλλαζε, δηλαδή είχαμε 10 σύνολο Πρετανίες, οι λογιστές βάζανε κάτω τα οικονομικά και λέγανε, έλα εδώ, πήρα τα αυτά, βλάβα τα αυτά, τι έγινε εδώ πέρα. Αν κατά το έλεγχο διαπίστωναν ότι κάποιος έκλεψε, το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο δεκαπλάσιο του ποσού που είχε καταχρηστεί. Αν κάποιος είχε δωροδοκηθεί, πλήρωνε το δεκαπλάσιο του ποσού της δωροδοκίας. Αν όλα αυτά ήταν από ένα σημείο και πάνω, η ποινή ήταν θάνατος. Πιεσικά της προδοσίας. Μετά είναι διάφοροι άλλοι συντηρητές, αστυνόμοι, αγορανόμοι, είχαν αγορανομία. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πουλάει ο καθένας ό,τι να είναι όπως να είναι και ποιοτικός ό,τι να είναι. Υπήρχαν οι αγορανόμοι που ήταν 10 άτομα, κληρωτοί, 5 Πειραιά για 5 Αθήνα. Γυρίζανε τις αγορές και βλέπανε τα προϊόντα σε τι τιμές πουλούντουσαν και αν ήταν σε καλή ποιότητα. Αν ξεφεύγανε, πέφτανε πρόστιμα. Είχαμε μετρονόμους. 10 άτομα κληρωτοί κι αυτοί, 5 για Πειραιά και 5 για Αθήνα. Επέβλεπαν αν τα μέτρα κατά σταθμά των πολιτών ήταν σωστά, για να μην κλέβουν οι ζυγαριές και όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν και αγορών, ενώ σήμερα τα πιο πολλά έχουν συγκεντρωθεί στην αστυνομία, τότε ήταν διαφορετικά. Η αστυνομία ήταν 10 άτομα, 5 για Πειραιά και 5 για Αθήνα. Επέβλεπαν αν η δουλειά των αστυνομών ήταν να επιβλέπουν αν τα σκουπίδια παντούσαν μακριά από την πόλη, γιατί πρέπει να είναι μακριά, σε απόσταση πάνω από τα 10 στάδια από την πόλη. Να επιβλέπουν να μην κλείνουν οι δρόμοι, να μην κλείνουν τους δρόμους οι πολίτες. Τις οικοδομές επιβλέπαν αν είναι σωστά, αν χτίζονται σωστά. Να μην
κατασκευάζουν στις οικοδομές μπαλκόνια που εξέχουν στους δρόμους, να μην τοποθετούν υδροροές σε οικίες που ρίχνουν τα νερά στους δρόμους. Αυτά τα πράγματα κάνει αστυνόμοι. Μετά είχαμε σιτοφύλακες. Ευνόητο το αντικείμενο. 10 σιτοφύλακες, 5 για Αθήνα, 5 για Πειραιά. Είχαμε 11 επιμελητές του λιμανιού για το λιμάνι. Επιμελητές των κρινών. Επιμελητής των κρινών, δηλαδή της βρύσης των βρυσών, δηλαδή της βρύσης που είχαμε για το νερό. Πηγάδια, υδραγωγία, δεξαμενές. Αξιωματούχος, λέει, με αποκλειστική αρμοδιότητα για κατασκευή και εποπτεία της σύντρευσης της πόλης. Ήταν από τους μοναδικούς θεσμούς που κρατούσε 4 χρόνια. Από Παναθήνια σε Παναθήνια. Και δεν ήταν. Ο επιμελητής των κρινών δεν ήταν με κλήρο. Δηλαδή ήταν από τους λίγους αιρετούς. Συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένη θέση, πολύ υπεύθυνη θέση. Όπως ξέρουμε όλοι ότι πολλοί πόλεμοι κερδίθηκαν από το νερό. Όσοι κλεινόντουσαν στην πόλη τους και είχαν απ' έξω τα νερά, τους βάζανε οι εχθροί μέσα στα νερά δηλητήρια και πεθαίνανε. Οπότε η θέση του επιμελητή των κρινών ήταν πολύ σημαντική. Είχαμε ακόμα τους οδοποιούς, αθλοθέτες. Και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα δικαστήρια. Πολλά δικαστήρια, διαφορετικά δικαστήρια, τα οποία δικαστήρια γινόντουσαν στην Αθήνα και για τους συμμάχους. Δηλαδή οι σύμμαχοι δεν είχαν δικαστήρια στα δικά τους μέρη, ερχόταν στην Αθήνα. Είναι ώρα να κλείσουμε όμως. Έχει περάσει η ώρα, ο Παναγιώτης μας περιμένει εδώ. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε, γεια σας. Ένα βήμα μπρος.